Στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα κάποια ιστορικά στοιχεία τα οποία πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν τη σημασία τους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που Εγκέλαδος επισκέπτεται την Κεφαλονιά. Τα ρήγματα του Ιωνίου είναι γνωστά στους σεισμολόγους, είναι ιδιαίτερα ενεργά και είναι αυτά που έχουν δώσει και τον καταστροφικότερο σεισμό στην Κεφαλονιά και έναν από τους καταστροφικότερους βεβαίως στη σεισμική ιστορία της χώρας μας. Είναι βέβαια ο σεισμός των 7,2 Ρίχτερ, είχε γίνει στις 12 Αυγούστου του 1953, ισοπαίδωσε στην κυριολεξία τρία νησιά, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Ζάκυνθο. Ο απολογισμός ήταν 455 νεκροί και 2.780 τραυματίες. Είχαν προηγηθεί, μας το είπε και ο κύριος Λέκας πριν από λίγο, άλλοι δύο σεισμοί. Στις 9 Αυγούστου 6,4 Ρίχτερ, ήταν το επίκεντρο τότε στο Σταυρό Ιθάκης, και στις 11 Αυγούστου 6,8 Ρίχτερ. Οι μετασεισμοί που ακολούθησαν διήρκησαν 1,5 μήνα και πολλοί από αυτούς είχαν μέγεθος μεγαλύτερο των 5 Ρίχτερ. 30 χρόνια μετά, στις 17 Ιανουαρίου του 1983, η Κεφαλονιά θα χόρευε και πάλι στο ρυθμό των 7 Ρίχτερ, ευτυχώς αυτή τη φορά με ελάχιστες υλικές ζημιές, αφού η πόλη χρειάστηκε να ανοικοδομηθεί από την αρχή σχεδόν και μάλιστα με αυστηρούς αντισεισμικούς κανόνες. Το επόμενο μεγάλο χτύπημα του Εγκέλαδου κατεγράφει στις 25 Μαρτίου του 2007. Είχε μέγεθος τότε 5,9 Ρίχτερ. Επίκεντρο ήταν η θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Κεφαλονιάς. Προκάλεσε αρκετές υλικές ζημιές, κυρίως όμως στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού. Τέλος, στις 30 Ιουλίου του 2008, και ενώ είχε προηγηθεί εκείνη την εποχή, για όσους θυμούνται, ένα όργιο φημών για επικείμενο μεγάλο σεισμό στην περιοχή, είχε σημειωθεί η σεισμική δόνηση 5,5 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς, χωρίς να προκληθούν τότε υλικές ζημιές σχεδόν καθόλου. Το σίγουρο είναι ότι ο χθεσινός σεισμός ξύπνησε εφιαλτικές μνήμες, κυρίως στους παλαιότερους. Η αναφορά μας βεβαίως στο μεγάλο σεισμό του 1953. Ας δούμε το ρεπορτάζ να θυμηθούμε όλοι μαζί. Στο 1953, ημέρες φρίκης και πένθους. Τα γραφικά νησιά του Ιωνίου σαρώνονται από τρομακτικούς σεισμούς και πόλεις ιστορικές και ειδηλιακά χωριά κοίτονται σε σωρούς ερειπίων. Αν και είχαν περάσει 5 χρόνια από εκείνη την περιγραφή του σεισμού και της μεγάλης καταστροφής, το πρωινό της 12ης Αυγούστου του 1953 έμελε να μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη των κατοίκων της Κεφαλονιάς. Ένα νησί ισοπεδωμένο και ένας κόσμος τρομοκρατημένος ήταν το τραγικό αποτέλεσμα του καταστροφικού εκείνου σεισμού των 7,2 Ρίχτερ. 61 χρόνια μετά οι Κεφαλονίτες θυμούνται. Ο ισχυρός σεισμός της Κυριακής ξύπνησε μνήμες και για τον Γεράσιμο Γαλανό, λαογράφο της Κεφαλονιάς. Οι τρεις ισχυροί σεισμοί που προηγήθηκαν και όσοι ακολούθησαν μετά τον κύριο σεισμό της 12ης Αυγούστου είχαν προκαλέσει μεγάλο φόβο στους κατοίκους. Η έντασή τους ήταν τόσο μεγάλη που αμέσως κυκλοφόρησε τότε ακόμη και η φήμη ότι το νησί θα βυθιζόταν. Κάτι που έφερνε ακόμη περισσότερα δάκρυα στους άστεγους Κεφαλονίτες που ξεπέρασαν τους 10.000. Αυτό ήταν ο τρόμος μας ο μεγάλος να φύγουμε όλοι από την Κεφαλονιά. Μας μάζεψε, θυμάμαι, η μάνα μου και εμάς, ο πατέρας. Φορτώσαμε λίγα πραγματάκια σε ένα γαϊδουράκι και ξεκινήσαμε για τα Αργοστόλη για να φύγουμε. Εκείνη η διαδρομή ήταν ο πραγματικός μας εφιάλτης. Γιατί περνώντας τη γέφυρα και αφού φτάσαμε στην αγορά, εκεί είδαμε πάρα πολλούς νεκρούς. Πολλούς μέσα στον δρόμο. Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος για πολύ καιρό μετρούσαν τις πληγές τους. Οι νεκροί ξεπέρασαν τότε τους 450 και οι τραυματίες άγγιξαν τους 2.500. Μόνο στην Κεφαλονιά καταστράφηκαν, όπως αναφέρεται στα ντοκουμέντα της εποχής, περισσότερα από 10.000 σπίτια. Μόλις 467 έμειναν όρθια. Μέσα από την πλατεία της Κεφαλονιάς, ο ασύρματος εξέπεμψε SOS. Πρώτοι που έσπευσαν τότε να βοηθήσουν ήταν οι Ισραηλινοί με τον μεγάλο στολίσκο, όπως αποκαλούσαν τα μικρά και ελάχιστα πλοία που διέθεταν τότε και βρίσκονταν ακυροβολημένοι στα Ειντικήθυρα. Το ιατρείο που έστησαν στο λιμάνι αποδείχθηκε σωτήριο για τους επιζώντες του μεγάλου σεισμού. The population is calm, but it is a calmness born of shock. Most of the survivors have made their way to the hills, and meanwhile the work of rescue and succor goes on, including supplies dropped by parachute. Έτσι περιέγραφε ο Βρετανός απεσταλμένος το τιτάνιο έργο που ξεκίνησε αμέσως για την ανοικοδόμηση και την αναστήλωση του Αργοστολίου. Οι ξένοι μας προσφέρανε πραγματικά πολύτιμη βοήθεια. Και από την άλλη μέρα κατευθείαν μας έφερναν πρώτες βοήθειες ψωμί Φερρυππίν. Και ερχόντουσαν ελικόπτερα και το ψωμί το πετούσαν από ψηλά σε σακιά. Ο κόσμος ήταν πολύ αναστατωμένος, πολύ φοβισμένος. Ιδίως
γυναίκες και τα μικρά παιδιά ουρλιάζανε κυριολεκτικά. Φοβία, μεγάλη φοβία. Και όλοι τρέχανε στην παραλία κάτω. Νόμιζες ότι αυτοί οι άνθρωποι έβλεπες ότι διακάως θέλουν τόσο πολύ να φύγουν που νόμιζες ότι θα πέσουν στη θάλασσα. Στη μάχη της αναστήλωσης μπήκε και ο στρατός, ενώ με διάφορες κρατικές δωρεές χτίστηκαν πολλά κτίρια, όπως το γυμνάσιο της πόλης που ήταν δωρεά της Ελβετίας. Επιβλητικά δημόσια κτίρια στολίζουν την πόλη. Καλέσθητα καλλίγραμμα στα χνάρια των παλιών ρυθμών συνδέουν το παρελθόν με το παρόν. Το διοικητήριο, το δικαστικό μέγαρο, η Δημαρχία, η Χωροφυλακή, το Μουσείο, η Πινακοθήκη, η Αρχιεπισκοπή. Μέσα σε 5 χρόνια η Κεφαλονιά είχε ανοικοδομηθεί, σηματοδοτώντας παράλληλα και τη νέα εποχή για όλη τη χώρα μετά τον πόλεμο.